Είναι εδώ μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, διότι θα συζητήσουμε για ψυχοσωματικά προβλήματα. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Και είναι πολλά και βασανίζουν, μας βασανίζουν στην καθημερινότητά μας. Πάρα μα πάρα πολλούς ανθρώπους και ναι. Πρέπει να πω και να το ακούσουν αυτό οι τηλεθεατές και να το εντυπώσουν σήμερα ναι. Ότι δεν ισχύει αυτό που λέμε είναι όλα στο μυαλό. Δεν είναι καθόλου στο μυαλό. Ελάτε είναι γνήσια συμπτώματα τα οποία νιώθει κανείς στο σώμα του και όχι μόνο, αλλά και στη διάθεση βέβαια. Και είναι γεγονός ότι απασχολούν τους ανθρώπους και τους αποσταθεροποιούν. Χαλάνε την κανονικότητα της ζωής. Βέβαια, βέβαια. Το βλέπετε εδώ. Είναι πραγματικά, δεν είναι όλα στο μυαλό μας. Και πάμε να τα δούμε. Δεν είναι λίγα τα ψυχοσωματικά προβλήματα και συμπτώματα. Είναι οι κεφαλαλγίες και οι μικρανιές που συζητήσαμε και πριν. Είπατε ήδη πολλές πληροφορίες με τον κύριο Βικελή. Εγώ θα σας πω ότι βεβαίως και διεγείρονται οι κεφαλαλγίες και οι μικρανίες από το άγχος αλλά και τη φτωχή μας διάθεση πολλές φορές. Καθώς επίσης βλέπουμε ανθρώπους που έχουν άγχος να έχουν πολλές μικρανίες και από το πουθενά. Ξαφνικά έχουν μικρανίες. Διαταραχές του οπτικού συστήματος εδώ και τι να πρωτοπούμε. Να πούμε για το ευερέθιστο έντερο, να πούμε για την δυσλειτουργική δυσπεψία, τη λειτουργική μάλλον. Με συγχωρείτε, δυσπεψία, όπου ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι αυτό που τρώει του κάθεται στο στομάχι. Να συζητήσουμε για άλλα προβλήματα από το έντερο, όπως είναι η ακατάστατη επισκεψιμότητα στην τουαλέτα. Όλα αυτά έχουν σχέση με το άγχος, βεβαίως, και με τη διάθεση. Μυϊκή ένταση και πόνος, να σκεφτώ εδώ και την ινομιαλγία. Η ινομιαλγία είναι ένα από τα προβλήματα που θα συναντήσουμε βεβαίως, αλλά και η αυξημένη μυϊκή τάση, δηλαδή το ότι νιώθω σφιγμένος, αισθάνομαι σαν να θέλω μασάζ στον αφιένα μου ή στην πλάτη μου. Όλα αυτά. Και ο χρόνιος πόνος, βέβαια. Ξέρεις πόσοι θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σε αυτά που λέμε τώρα. Είμαι σίγουρος πως ναι. Κόπωση και αδυναμία. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κανείς ξυπνάει το πρωί, αισθάνεται πάρα πολύ κουρασμένος, μολονότι έχει κοιμηθεί αρκετές ώρες, αισθάνεται κόπωση και αδυναμία μέσα στη διάρκεια της ημέρας που δεν εξηγείται με άλλο τρόπο. Ούτε έχει αναιμία, ούτε είναι ότι δεν τρώει καλά. Ο πόνος στο στήθος και το αίσθημα παλμών που μας οδηγεί πολλές φορές και στα επίγοντα. Βέβαια. Πλάκωμα στο στήθος, βάρος στο στήθος, βεβαίως μπορεί να υπάρχουν ταχυκαρδίες, μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση φτερουγίσματος από την καρδιά, παραπάνω συστολές έκτακτες όπως σας λέμε. Όλα αυτά οδηγούν έναν άνθρωπο στο συμπέρασμα ότι κάτι συμβαίνει με την καρδιά του, ανησυχεί πάρα πολύ γι' αυτό, πηγαίνει στα επίγοντα όπως λες στον καρδιολόγο. Και προβλήματα αναπνοής. Από τον υπεραερισμό αυτό είναι, γιατί κανείς αναπνέει πολύ γρήγορα όταν είναι αγχωμένος ή κάνει αυτό το γκάσπ που λέμε. Ναι. Και αυτό δημιουργεί σιγά σιγά και μια αίσθηση δύσπνοιας ή μπορεί κάποιος να αισθάνεται ότι πραγματικά η αναπνοή του δεν λειτουργεί. Δερματικά προβλήματα. Ναι, έχει συνδεθεί ατοπική δερματίτιδα. Η ψωρίαση. Επιδεινώνεται βεβαίως με το άγχος ή έχουμε κνησμό στην κεφαλή ή σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Και σε όλο το σώμα. Εκζέματα, βέβαια. Πάμε στις διαταραχές ύπνου. Ναι. Εδώ έχουμε διακεκομένο. Ύπνο, μπορεί να έχουμε δυσκολία στην κατάκληση το βράδυ γιατί δεν μας παίρνει ο ύπνος, επειδή σκεφτόμαστε πάρα πολλά. Δεν σταματάνε εκεί, προσέξτε με, είναι τουλάχιστον 14 τα ψυχοσωματικά γι' αυτό προβλήματα. Τα λέμε γρήγορα, μην παρεξηγήσω εγώ. Ναι, σεξουαλική δυσλειτουργία. Μειωμένη λίμπιντο, δυσκολία στις στήσεις στους άνδρες. Ναυτία εμετός, πάμε. Ναυτία εμετός που σημαίνει ότι κανείς αισθάνεται πραγματικά μια αναγούλα από το τίποτα ή έχει μια ξαφνική συχαμάρα για πολλά πράγματα, για μυρωδιές, για φαγητά. Μέχρι που φτάνει. Ζάλι και αίσθημα λιποθυμίας. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι κανείς νιώθει σαν να πάει να λιποθυμήσει, ενώ δεν λιποθυμάει, αλλά φοβάται τόσο πολύ ότι μπορεί να λιποθυμήσει που αλλάζει όλο τον τρόπο ζωής του ώστε να αποφεύγει καταστάσεις όπου θα μπορούσε να λιποθυμήσει αβοήθητος. Συγγνώμη, μου θυμίζει λίγο. Την κρίση πανικού. Πολύ σωστά, βέβαια. Η κρίση πανικού είναι, θα λέγαμε, το αποκορύφωμα. Το εδώ. Αποκορύφωμα, είναι, εκεί που ξεχυλίζει το ποτήρι. Ξέρεις πώς αισθάνονται αυτή τη ζάλη. Και νομίζω. Α, είναι ψυχοσωματικό. Θολή όραση, γιατί δεν είναι. Προσέξτε, παρακαλώ, για να μην παρεξηγηθώ. Ασφαλώς και θα κάνουμε έναν έλεγχο οργανικό με τις ειδικότητες τις συγγενικές για να αποκλείσουμε τα οργανικά αίτια. Αλλά εξαιτώ από απαγωγής, είναι πολύ πιθανό 40 στις 100 φορές ότι θα καταλήξουμε στην ψυχική αιτία. Και νομίζω παραλείψαμε ένα γιατί. Το θολή όραση, γιατί. Θολή όραση σημαίνει ότι μπορεί ένας άνθρωπος ξαφνικά και όχι μάλιστα με ένα συστηματικό τρόπο συνέχεια, αλλά από καιρό σε καιρό να αισθάνεται ότι δεν βλέπει καλά, ότι δεν μπορεί να εστιάσει καλά. Να νιώθει ότι είναι θολή όραση του ξαφνικά, ότι είναι κουρασμένα τα μάτια του. Που επηρεάζει όλο το σώμα, Δημήτρη. Παντού, βεβαίως. Τρέμουλο. Τι σημαίνει λεπτός τρόμος στα χέρια. Και βλέπεις ότι αυτός είναι και κατ' επιλογή. Δεν είναι συνεχόμενος. Είναι κάποιες ώρες της ημέρας. Ναι. Αυτό που να μας υποψιάζει ότι υπάρχει ψυχογενής πρόληψη. Το μεταβολές στην όρεξη. Εντάξει. Πάρα πολύ βασικό και αυτό. Γιατί στις διαταραχές της διάθεσης, όπως η κατάθλιψη, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ή θα τρώνε πάρα πολύ για να νιώσουν καλύτερα ή δεν θα έχουν όρεξη και δεν
θα τρώνε. Και στο άγχος το ίδιο. Και κοιτάξτε το τελευταίο, διότι έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες που συνδέουν το άγχος, την πίεση και όλα αυτά με το ανοσοποιητικό μας. Ότι έχει δημιουργηθεί, μάλιστα θα σου πω, Φωτεινή, ένα καινούργιο αντικείμενο. Το λέμε ψυχοανοσολογία και αφορά ακριβώς τις αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα, που σημαίνει ότι η άμυνα του οργανισμού λόγω του άγχους του παρατεταμένου πέφτει και είμαστε πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις και άλλα προβλήματα επίσης που οφείλονται στη μειωμένη άμυνά μας. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία κανείς να αντιμετωπίσει το άγχος και τις διαταραχές στη διάθεση για να μην έχει αυτούς τους κινδύνους. Καθόμαστε λίγο, διότι ξέρεις τι θέλω να πούμε. Έχουμε εμείς αυτά τα συμπτώματα. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλο ποσοστό τηλεθεατών από όσους μας παρακολουθούν τώρα που αναγνώρισαν τον εαυτό τους. Πώς το διαχειριζόμαστε? Καταρχήν, αποκλείουμε το παθολογικό κομμάτι. Νομίζω ότι μια ασφαλής διαδρομή είναι πράγματι να αποκλείσουμε τις οργανικές αιτίες. Έτσι κι αλλιώς, οι περισσότεροι άνθρωποι που θα έρθουν σε εμάς, τους ειδικούς ψυχικής υγείας, έχουν κάνει τη βόλτα τους από όλες τις άλλες ειδικότητες. Καμιά φορά αποδέχονται τη σύσταση ότι πρέπει να δουν έναν ειδικό της ψυχικής υγείας. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές και οι γιατροί των άλλων ειδικοτήτων, επειδή υπάρχει το στίγμα και το ταμπού, δυσκολεύονται να πούν σε κάποιον, ξέρεις, είναι ψυχολογικά τα προβλήματά σου, πρέπει να δεις τον ψυχίατρο ή τον ψυχολόγο αντίστοιχα για να κάνεις ψυχοθεραπεία. Και δεν το λένε καμιά φορά και οι γιατροί των άλλων ειδικοτήτων. Του λένε απλώς ότι είναι το στρες. Αλλά σταματάει εκεί η συζήτηση. Δεν του κάνουν τη σύσταση. Δεν του κάνουν να σύσταση στον άλλο ειδικό, να έρθει στον ειδικό. Αλλά έρχονται σε εμάς τέλος πάντων εξ ατόπου απαγωγής, διότι έχουν ταλαιπωρηθεί ήδη αρκετά χρόνια. Σε μένα τουλάχιστον καταλήγουν συνήθως περιστατικά που έχουν κάνει οτιδήποτε άλλο μπορεί να προηγηθεί του ψυχίατρου. Έχουν κάνει εναλλακτικές θεραπείες, έχουν κάνει. Εντάξει, είναι μια ταλαιπωρία αυτή για τον άνθρωπο αυτόν που βιώνει τα ψυχοσωματικά προβλήματα και νομίζω ότι είναι κρίμα να μην καταλήγει στον ειδικό. Εδώ βλέπουμε κάποιες διαφορές που έχουν τα ψυχοσωματικά συμπτώματα και προβλήματα σε σχέση με το φύλο. Ναι, είναι γεγονός ότι το γυναικείο φύλο έχει πιο έντονη αντίληψη του πόνου. Είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει αίσθηση αυξημένη του πόνου, αλλά και όλων των σημείων που μπορεί να αφορούν ακριβώς στα ψυχοσωματικά συμπτώματα οπουδήποτε στο σώμα. Η αντίληψη λοιπόν από αυτά τα αισθητήρια είναι πολύ πιο έντονη εκεί. Άρα θα έλεγες ότι οι γυναίκες είναι πιο συχνά, έχουν πιο συχνά ψυχοσωματικά. Για λόγους και ορμονικούς, ίσως γνωρίζουν εδώ οι γυναίκες το προεμινορικό σύνδρομο, δηλαδή σημαίνει ότι λίγες μέρες πριν την περίοδο δεν αισθάνονται πάρα πολύ καλά και μπορούν να έχουν μια σειρά από σωματικά συμπτώματα. Η αντίληψη λοιπόν του πόνου είναι πιο ισχυρή. Η διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων που αφορά σε εκείνους τους ανθρώπους μας όπου γίνεται πλέον ιδεοληψία σχεδόν το ότι κάτι συμβαίνει με την υγεία μου, δεν είμαι καλά και χρειάζεται ένας γιατρός να εντοπίσει οργανικά την αιτία και δεν πείθενται εύκολα ότι ξέρεις υπάρχει μια ψυχική αιτιολογία εδώ. Είναι ακριβώς και στις γυναίκες πιο συχνή και είναι ακριβώς μια οντότητα ανεξάρτητης διαταραχής άγχους που την έχουμε ονομάσει διαταραχή σωματικών συμπτωμάτων. Mm. Απασχολεί αρκετούς συνανθρώπους μας που θα γκουγκλάρουν τα συμπτώματά τους αένα και δεν θα πιστεύουν και ότι ο γιατρός τους είναι πολύ ικανός γιατί τους λέει ότι δεν εντοπίζω κάτι παθολογικό. Μπορεί να πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετά ικανός και να πάνε και σε δεύτερο και σε τρίτο γιατρό της ίδιας ειδικότητας. Τι είναι οι κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες, Δημήτρη? Σημαίνει ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί, οι διαφορετικές κοινωνίες ερμηνεύουν και διαφορετικά τα συμπτώματα ή αντιλαμβάνονται ορισμένα συμπτώματα πιο έντονα από άλλους πολιτισμούς. Υπάρχει μια κατανομή λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα, κοινωνικοπολιτισμική. Και εδώ βλέπουμε τις διαταραχές της διάθεσης και το άγχος. Σε σχέση με το φύλο, βεβαίως, και ξέρουμε το στατιστικά. Εικόνα σώματος και διατροφικές διαταραχές, εκεί βλέπω περισσότερο τις γυναίκες ίσως. Είναι αλήθεια, αλλά όχι αποκλειστικά, όχι αποκλειστικά πια, γιατί το Instagram έχει βάλει στη ζωή μας και έχει δημιουργήσει αυτά τα εξεντανικευμένα πρότυπα στα οποία προσπαθούμε όλοι να πλησιάσουμε. Οπότε υπάρχει άγχος για την εικόνα του σώματος και κατά συνέπεια διατροφικές διαταραχές σε όλες τις ηλικίες. Ασφαλώς στις νεότερες ηλικίες, στις πιο μικρές, είναι και πιο έντονα. Η σεξουαλική δυσλειτουργία την είπαμε και πριν. Εδώ θα έλεγα ότι είναι λίγο διαφορετική στο γυναικείο φύλο σε σχέση με το ανδρικό. Στους άντρες έχουμε και τα προβλήματα της θύσης. Αλλά και στις γυναίκες και στους άντρες έχουμε την απώλεια της λίμπιντο. Στις γυναίκες λίγο παραπάνω την απώλεια της λίμπιντο, του ενδιαφέροντος, της επιθυμίας δηλαδή. Πάλι παραπάνω οι γυναίκες, παρακαλώ. Και οι χρόνιες καταστάσεις υγείας, έτσι. Που... Ναι, όλα αυτά έχουν μια σημασία, διότι είναι πιο επιρρεπείς οι άντρες σε κάποια από τα πραγματικά νοσήματα της υγείας μας, όπως είναι πούμε ο προστάτης, το παχύεντερο, ενώ οι γυναίκες πάλι είναι περισσότερο ευαίσθητες σε κάποια άλλα. Όλα αυτά θα επιδεινωθούν περισσότερο αν υπάρχει άγχος ή υπάρχουν διαταραχές της διάθεσης. Και έτσι δεν θα έχουμε μόνο ψυχοσωματικά συμπτώματα εν προκειμένου, αλλά και την επιβάρυνση υποκείμενων νοσημάτων από το άγχος και την κατάθλιψη. Γι' αυτό χρειάζεται αντιμετώπιση σε ειδικό, παρακαλώ, ψυχικής υγείας. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ εγώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην ενότητά μας, Υγεία.